Με την ένταση να χτυπά κόκκινο αρκετές φορές αργά το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη παρουσία κτηνοτρόφων στην περιφέρεια Κρήτης, με την ανησυχία για τα κρούσματα πανόλης να είναι έντονη. Το που διεκδικούμε σαν περιφέρεια Κρήτης είναι πραγματικά οι παραγωγοί μας να αποζημιωθούν, να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν πάθει, την οικονομική, τη συναισθηματική, γιατί όπως όλοι ξέρετε, δεν είναι εύκολο κανείς να χάνει το κοπάδι του. Είναι και η οικονομική επιβάρηση, αλλά και η συναισθηματική φόρτιση. Σήμερα χτενιζόταν ακόμα η ζώνη των 10 χιλιόμετρων και έτσι κλείνουμε. Θα προχωρήσουμε μετά στα 13 χιλιόμετρα. Προληπτικά το κάνουμε αυτό, μήπως και μας έφυγε κάτι. Μετά θα γυρίσουμε προς τα πίσω, κοντά στις εκτροφές τις θετικές. Από την περιφέρεια προς το κέντρο. Υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά και θέλουν να σφάξουν, υπάρχουν γάμοι, υπάρχουν εδώ το 15άρι, τα κέντρα είναι κλειστά, οι ανθρώποι περιμένουν, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι ανθρώποι είναι να τρελαθούν, αλλά αν δεν έχουμε το βράδυ μια εικόνα, το κρουσμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω το ίδιο, αλλά πιστεύουμε ότι άμα δεν υπάρχουν κρούσματα, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στις επόμενες ώρες θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση των ελέγχων σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού με σημείο αναφοράς στις περιοχές της Εθιάς και των παρανύμφων που εντοπίστηκαν και τα πρώτα κρούσματα πανόλη στην Κρήτη. Μάλιστα, το πόρισμα των ελέγχων θα θέσει τις βάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφερειακή Αρχή να πάρει τέτοια μέτρα ώστε να αποζημιωθούν στο 100% οι κτηνοτρόφοι, να απαλλαγούν από τέλη και φόρους, να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και βεβαίως με κρατική βοήθεια και ενίσχυση τα απολυματικά και οτιδήποτε υποδομές χρειάζονται να δοθούν άμεσα στους κτηνοτρόφους μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο τρόπος αντιμετώπισης όπως παρουσιάζεται θα σταματήσει εκεί το φαινόμενο, θα το σταματήσει, αλλά είμαι πολύ, μα πολύ υποψιασμένος, γιατί άμα έχει αυτή την μεταδοτικότητα ο ιός, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Και δεν νοείται, και το έκανα και το κατάθεσα και στη σύσκεψη, δεν νοείται όπως παρουσιάζεται το θέμα να βρεθούν αύριο 5-10 κρούσματα ανατολικά ή δυτικά της Κρήτης. Αυτό θα φανεί ότι το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που δεν είναι Ευαγγέλιο, απέτυχε. Τα πρώτα δείγματα έχουν σταλεί στην Αθήνα στο ειδικό εργαστήριο κτηνιατρικών αναφορών, κάτι όμως που κάνει πιο χρονοβόρα τη διαδικασία με τους φορείς της περιφέρειας να ζητούν τη στελέχωση αντίστοιχου εργαστηρίου και στην Κρήτη. Θέλουμε όμως να λύσουμε και τα θέματα που κυριαρχούν στο οικονομικό του κάθε κτηνοτρόφου και το πώς μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να ανοιχτούν τα σφαγεία εδώ στην Κρήτη, διότι είναι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που έχουν μέσα αμνοερήφια που πρέπει να σφαγούν το θέμα της Παναγίας, για τη γιορτή της Παναγίας. Από εκεί και πέρα όμως έχουν πάρθει επιταγές από κασάπηδες που έχουν κλείσει ήδη και την τιμή και πρέπει να ληφθεί αυτό το θέμα. Νομική ζημιά οπωσδήποτε, ότι κάποιος που θέλει να σφάξει, ας πούμε, δεν μπορεί, κλειστά σφαγεία, διακίνηση δεν μπορεί να γίνει γιατί Δεν γίνεται, είναι τηρούνται και αυτά για τη διασπορά να μην γίνει. Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι σε υψηλούς τόνους αναφέρθηκαν στην αγωνία που βιώνουν όσον αφορά τα κοπάδια τους, εκφράζοντας παράλληλα την τεράστια ανησυχία για τα κλειστά σφαγεία.